πιο κοντά έρχονται η Ήπειρος και η Κρήτη, τα Γιάννενα και το Ηράκλειο, καθώς γίνεται πραγματικότητα η αεροπορική σύνδεση των Ιαννίνων με την Κρήτη μέσα από τη συνεργασία του ταξιδιωτικού οργανισμού Vigo Travel με την Aegean Airlines, που προχωρούν στην έναρξη πτήσεων από τις 6 Αυγούστου. Οι πτήσεις θα εκτελούνται με αεροσκάφη τύπου Airbus 320-200 174 θέσεων κάθε Παρασκευή και θα διαρκούν 1 ώρα και 10 λεπτά. Την ανακοίνωση της αεροπορικής σύνδεσης των Ιαννίνων με το Ηράκλειο έκανε ο Γενικός Διευθυντής του Ταξιδιωτικού Οργανισμού Δημήτρης Μεταξάς, επισημένοντας ότι συνδυάζονται με οκταήμερα ταξιδιωτικά πακέτα σε όλη την Κρήτη. Έτσι, οι Κρητικοί, σύμφωνα με τον κύριο Μεταξά, θα μπορούν να βρεθούν κοντά στον παράδεισο της Ηπείρου, ενώ οι Ηπειρώτες θα κάνουν ένα όνειρο πραγματικότητα να επισκεφθούν ολόκληρη την Κρήτη, όπως ανέφερε, επισημένοντας πως η πρωτοβουλία έχει στόχο να ανοίξει αμφίπλευρους τουριστικούς δρόμους. Έχοντας σαν βάση το Ηράκλειο της Κρήτης, μαζί με την αεροπορική εταιρεία της Aegean Airlines, θα προχωρήσουμε με αεροπλάνα Airbus 320-200 174 θέσεων και θα ενώσουμε το Ηράκλειο της Κρήτης μαζί με τα Ιωάννινα της Ηπείρου. Από τις 6 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή και κάθε Παρασκευή, θα εκτελούμε αυτά τα δρομολόγια. Η διάρκεια αυτών των δρομολογίων θα είναι 1 ώρα και 10 λεπτά. Έτσι λοιπόν, οι Κρητικοί σε 1 ώρα και 10 λεπτά θα βρίσκονται κοντά στην χώρα και τον παράδεισο της Ηπείρου με έδρα τα Γιάννενα, όπως και οι Ηπειρώτες θα μπορούν να ταξιδεύουν για διακοπές κάνοντας ένα όνειρο πραγματικότητα που είναι η επίσκεψη στην Κρήτη, σε όλη την Κρήτη, σε διάφορα μέρη. Η Vigo Travel έχει καταφέρει να δημιουργήσει προγράμματα σε όλη την Κρήτη, ξεκινώντας από τα Χανιά και καταλήγοντας στον Άγιο Νικόλαο, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χερσόνησος, Ελούντα και πάει λέγοντας, με ξενοδοχεία διαφόρων κατηγοριών, είτε resort, είτε πόλεων, είτε ο γύρος της Κρήτης μέσα σε 8 μέρες για να γνωρίσουμε την όμορφη αυτή περιοχή της Ελλάδος. Η εταιρεία προσφέρει πακέτα από 485 ευρώ το άτομο που περιλαμβάνει το αεροπλάνο, τις μεταφορές και την διαμονή, ενώ θα διατίθενται και μεμονωμένα εισιτήρια για την εξυπηρέτηση επαγγελματιών άλλων κατηγοριών πολιτών που θέλουν να αξιοποιήσουν αυτή τη σύνδεση. Η πιλωτική περίοδος σε πρώτη φάση θα διαρκέσει ως το τέλος Σεπτεμβρίου και η συνέχεια θα εξαρτηθεί από την ανταπόκριση του επιβατικού κοινού. Δεν θα μπορούσε να είναι μόνο συγκοινωνιακοί οι λόγοι, γιατί δεν είμαστε αεροπορική εταιρεία. Είμαστε ένας τουριστικός οργανισμός με στόχο τον εισερχόμενο τουρισμό, ξένες εταιρείες, αλλά λόγω της κατάστασης ανοιγόμαστε και στον εσωτερικό τουρισμό. Η Κρήτη και η Ήπειρος είναι οι πρώτες περιοχές που θα ενώσουμε. Η Ήπειρος, πριν από 2 μήνες που επισκέφτηκα την περιοχή και που είδα τις δυνατότητες, είναι πάρα πολύ μεγάλες και γι' αυτό το σκοπό θα ανοιχτούμε και σε ξένες αγορές από το 2022 και μετά. Σήμερα λοιπόν, από τις 6 Αυγούστου, δοκιμάζουμε τη δυνατότητα να ενώσουμε αυτή την όμορφη περιοχή της Ελλάδος μαζί με την Κρήτη μέσα από την αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου Ιωαννίνων με υπερσύγχρονα αεροπλάνα της Aegean Airlines. Τα πακέτα που έχουμε δημιουργήσει είναι 8 ημέρα και που ξεκινάνε από 485 ευρώ το άτομο και που συμπεριλαμβάνει όλες τις σχετικές υπηρεσίες αεροπλάνου, μεταφορών μέσα στο χώρο και του ξενοδοχείου για να μπορεί να ζήσει κανείς όλα τα όνειρα. Επίσης, για λόγους που θα δώσουν οικονομικά κίνητρα και επαγγελματικά κίνητρα, θα μπορούμε να διαθέσουμε και αεροπορικά εισιτήρια μεμονωμένα για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε επιχειρηματίες και όχι μόνο στους χώρους αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν πιλωτικά να λειτουργεί από τις 6 Αυγούστου μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, από εκεί και ύστερα οι πωλήσεις θα μας δώσουν την δυνατότητα να προχωρήσει αυτή η περίοδος, που παρόλα αυτά είναι μια πιλωτική περίοδος, ωστόσο θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελέσει μια μόνιμη διέξοδο και γιατί τα Ιωάννινα έχουν ανάγκη από αυτή την εξωστρέφεια, την διασυνδεσιμότητα με άλλες αγορές και φυσικά τις γέφυρες αεροπορικές μέσα από πολλές αεροπορικές εταιρείες.
για μια αεροπορική σύνδεση που θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια της πόλης και θα έχει ωφέλη για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, την πανεπιστημιακή κοινότητα. Έκανε λόγο εκ μέρους της Ένωσης Ξενοδόχων Ιωαννίνων ο αντιπρόεδρος Στάθης Χιούτης. Η Ένωση Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων καλωσορίζει στην πόλη μας την αεροπορική σύνδεση των Ιωαννίνων με το Ηράκλειο. Η συγκεκριμένη πτήση θα βοηθήσει στην εξωστρέφεια του προορισμού και θα δώσει πάρα πολλά ωφέλη στον τουρισμό, στην επιχειρηματικότητα αλλά και στην πανεπιστημιακή κοινότητα της πόλης μας. Οι επισκέπτες αυτών των πτήσεων θα διαμένουν κυρίως στην πόλη των Ιωαννίνων αλλά και κάποιοι στους ορεινούς όγκους του νομού Ιωαννίνων. Η πτήση θα είναι ασφαλής και γι' αυτό εγγυάται τόσο η Vigus Travel, που είναι ένα πολύ μεγάλο incoming τουριστικό γραφείο, όπως και η Aegean Airlines. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη πτήση, διότι πραγματικά τα ωφέλη, βραχυπρόθεσμα αλλά και μεσοπρόθεσμα, θα είναι πολύ σημαντικά για τον προορισμό. Σαν Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων, θέλουμε να καλέσουμε όλους τους φίλους μας από την Βορειοδυτική Ελλάδα να επισκεφθούν την όμορφη Κρήτη και είναι σίγουρο ότι για 8 μέρες θα περάσουν αξέχαστες διακοπές. Την ικανοποίησή του για την υλοποίηση ενός πάγιου αιτήματος εξέφρασε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κρητών Ιωαννίνων, Μανώλης Κοντογιάννης, καλώντας τους συντοπίτες του να αξιοποιήσουν αυτή τη σύνδεση και να γνωρίσουν την Ήπειρο. Η Κρήτη με την Ήπειρο είναι αδελφές και οι κάτοικοι από τις δύο περιφέρειες είναι συνδεδεμένοι πολλά χρόνια ιστορικά και πολιτισμικά. Και ήταν μια παρατυπία που δεν υπήρχε κατευθείαν σύνδεση Ήπειρο με Κρήτη. Ήταν ένα πάγιο αίτημα του Συλλόγου Κρητών Ήπειρου και με χαρά πληροφορηθήκαμε ότι η Vico Travel θα το έκανε, το πραγματοποίησε. Είναι γεγονός, είναι κάτι που το περιμέναμε, που το χαρήκαμε. Καλούμε όλους τους κρητικούς να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είναι μια κίνηση που θα μας φέρει πιο κοντά στην πατρίδα μας, εμάς τους κρητικούς. Θα φέρουμε τους κρητικούς πάνω για να τους δείξουμε και εμείς που μένουμε στο ωραίο μέρος στην Ήπειρο, τις ομορφιές που έχει αυτή η Ήπειρο, η περιφέρεια. Και με χαρά είναι κάτι που το περιμέναμε και κάτι που έγινε πράξη.